μου, τι μου κάνεις, πώς είσαι. Έρχομαι εδώ καιρό. Πάλι τηλέφωνο χτυπάει. Γράφεις λίγο. Είναι η πέμπτη φορά που παίρνει τηλέφωνο. Η πέμπτη, κοιτάξτε λίγο. Είναι η πέμπτη, εδώ πέρα η πέμπτη που παίρνει τηλέφωνο. Ποιος είναι πάλι? Μάθος. Λοιπόν, Μάθο, πέμπτη φορά παίρνει τηλέφωνο και κάνουμε αυτή την εκπομπή. Έλα, Μάθο. Μάθο, αυτή τη μιλάω στην κάμερα και λέω για σένα, να ξέρεις. Και θα μπει στο Ιμάν Μπαλντί. Πέμπτη φορά παίρνει τηλέφωνο και θέλω να κάνουμε Ιμάν Μπαλντί αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και θα το βάλω και στο Ιμάν Μπαλντί αυτό. Αφήστε μας να κάνουμε λίγο την εκπομπή και μετά ξαναπάρτε τηλέφωνο. Α, σε βάλω φωτογραφία λίγο. Με το κινητό και την κάμερα. Γράφει τώρα. Με το κινητό και την κάμερα. Τώρα μου θυμίζει τον Κοτσιρέα. Πού ήταν με το κινητό, την κάμερα και το τσιγάρο. Πάμε, έλα. Άρα, πια τι τραβάμε. Προπονητά μου, τι κάνεις. Για μένα λέγατε προχθές αποκλείεται. Και αφεντικά. Γεια σου. Δύο παλικάρια είναι τα αφεντικά. Άμα λέγατε προχθές. Δύο παλικάρια είναι τα πέστο, είναι οι διαφημιστές. Λοιπόν, τι ακεί έχουμε. Ταξιδεύουμε ανά Ελλάδα και κυγόμαστε. Και τώρα... Ήσουν κάπου, μην πάνε στη Κεφαλονιά, στη Ζάκη. Όχι, στην Λευκάδα. Λευκάδα. Καήκαμε. Καήκαμε στην Πιολεξία. Ας πούμε, και εδώ δεν πάμε πιο. Ας πούμε κάτι. Γιατί παρατήρησα πως οι ειδικές μας παραλίες είναι πολύ πιο ωραίες. Εκεί πέρα έχει ωραίο χρώμα η θάλασσα, αλλά έχει πολύ πέτρα, ρε φίλε. Εκεί πέρα, πάθα σοκ. Εδώ είναι το ποτάμι που τα... Άχμα μου διάμωσε, που έχουμε ωραία έτσι εδώ. Η αμμουδιά είναι από το ποτάμι. Όλο αυτό το δημιούργημα εδώ πέρα είναι, ναι, από το ποτάμι, από τον Έστω. Από εκεί έγινε αυτό το διαμόγωσο. Όλο αυτό το πράγμα είναι εδώ. Είναι πολύ... πράσωμα από τον Έστω. Πολύ, το πολύ σχέβλε. Νέκρα. Τι είναι. Μόνο Σαββατοκύριακο. Είμαστε που είμαστε ο μηνός, 9 του μηνός. Δυστυχώς, μόνο Σαββατοκύριακο. Πάρα πολύ κόσμο, από Δευτέρα. Ερώτηση. Τα δρομολόγια ερατωθήκανε για να περισσότερα. Για πρώτο το λέω, άμα ελαττωθήκανε, ο κόσμος θα περιμένει περισσότερο στην Κεραιμωτή, που σημαίνει κάποια κατανάλωση α λίγο μεγαλύτερη. Τα δρομολόγια δεν νομίζω να ελαττωθήκαν, αλλά δεν επαρκεί ο κόσμος. Ακόμα δεν κατέβηκε. Δεν βγαίνει κόσμος πολλής. Δύο-τρεις μέρες είχε μόνο κίνηση. Και η Θάσος διαμαρτύρεται ότι ακόμα. Έχει, η Θάσος είναι 30-40 κάτω λένε. Αλλά βλέπω πολύ μπιτζίβλε από εδώ πέρα και πολύ ρο, Ρουμανία. Πολύ ανατολικό μπλοκ. Ο τουρισμός εδώ αυτός είναι. Βουλγαρία, Ρουμανία, λίγοι Τούρκοι, ο Έλληνας εξαφανίστηκε. Άσο, ο Έλληνας είναι τώρα μόνο για μια ημέρα για ένα καφέ τέλος. Έχουμε λεφτά. Υπάρχει πρόβλημα. Όχι, ρώτησε, γίνεται. Πινακίδες, πανικός γίνεται πάντως από το ελληνικό μπλοκ. Τα Βαλκάνια. Κατεβαίνουν για δύο ημέρες και φεύγουν, ε. Αυτό. Επειδή είναι κοντά. Σταματάνε κύριε Μωτή. Καθόλου. Τίποτα. Πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι. Ένα ποσό δηλαδή 10% και άλλο. Πολύ λίγοι. Δεν. Όχι. Και κάποτε η Κεραμωτή γίνεται πανικός. Οι περισσότεροι τα φέρνουν μαζί τους από πάνω. Είναι γεμάτα από μπαγκάζ. Υγεία υπάρχει. Δόξα τω Θεώ. Για να το είμαστε καλά. Θα μου λες μια απορία που είσαι ως ειδικός. Αλλά πραγματική είναι κανονική απάντηση. Αλλά πραγματική απάντηση. Για ποιο λόγο αυτή η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου αλλάζει προπονητές, παίχτες και δυστυχώς έχει το χάλι που έχει. Δηλαδή είναι δυνατόν με αυτούς τους παίχτες που παίζουν ποτέ στο εξωτερικό, παίζουν σε ομάδες, βάζουν γκολ με τις άλλες ομάδες, τρέχουν σαν αρκάδια με τις άλλες ομάδες, όταν παίζουν με την εθνική. Αν μην μπορούν να πάνε τα πόδια τους. Θα σου απαντήσω λακωνικά με μια δήλωση ότι το ψάρι λέει από το κεφάλι βρωμάει. Τα τελευταία χρόνια ό,τι σπείρεις αυτό θερίζεις. Πιο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάποιοι ποδοσφαιριστέ τυχαίνει να παίζουν σε μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό. Παίζουν όμως καλή μπάλα. Εκεί είναι αλλιώς τα δεδομένα. Εδώ πέρα είναι τελείως διαφορετικά. Θέλω να ρωτήσω, για να παίξει ένα παίκτη που ξέρει καλή μπάλα, αν παίξει καλή μπάλα, πρέπει και οι συμπαίκτες του να ξέρουν και αυτοί καλή μπάλα ώστε να μπορέσουν να συνεργαστούν. Για ένα μέση δεν μας φτάνει. Δεν φτάνει σίγουρα. Ναι. Απλώς υπάρχει πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι προπονητές, δεν γίνεται η σωστή δουλειά από τις υποδομές. Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι μέχρι 18-19 χρονών. Από εκεί και μετά χαλάνε όλα. Μάλιστα. Από εκεί αρχίζει ο ποδοσφαιριστής και παίρνει άλλους δρόμους. Και ευθύνονται οι παράγοντες. Έχει μερίδιο ευθύνη ο coach, ο προπονητής, πιστεύεις? Φυσικά και έχει. Αλλά δεν θα του το ρίξουμε το βάρος σαν αποκλειστικά υπεύθυνο, διότι ναι, και ένας προπονητής για να δουλέψει. Πρέπει να έχει καλό ρόστερ. Όχι μόνο καλό ρόστερ, χρειάζεται και παράγοντες. Να υπάρχει η φιλοσοφία στο τι ζητάμε στο ποδόσφαιρο. Όταν σε μια ομάδα, παράδειγμα, Νέστος Χρυσούπολης, υπάρχει ένα παιδί από τη Χρυσούπολη. Και σας αναφέρω αυτό το γεγονός γιατί πέρασα από αυτή την ομάδα. Κάποτε ο ένας ξένος της ομάδος ήταν ή από την Καβάλα ή από την Ξάνθη. Ο ένας ξένος, σε εισαγωγικά, ήταν ένας ποδοσφαιριστής που θα έπαιζε ή στην Καβάλα ή στην Ξάνθη. Αυτοί ήταν οι ξένοι. Όλα τα παιδιά ήταν από τη Χρυσούπολη και από τα γύρω χωριά. Σήμερα υπάρχει ένα παιδάκι από τη Χρυσούπολη. Άσπρη, μαύρη, κίτρινη,
Ρουμάνοι, Κροάτες, Ιουγκοσλάβοι, Βενεζουέλα. Και σε ποια κατηγορία, στη γάμα κατηγορία. Εντάξει, μάλλον τώρα το τι είναι γάμα αυτή. Κατηγορία, το έχει αλλάξει τώρα κατηγορία. Απλώς την ονομάσανε γάμα εθνική. Ναι. Γάμα εθνική με παίρνει θεολόγο, χωρίς να έχω κάτι με τα σωματεία. Δηλαδή, με άβατο, με ζυγό. Αυτό είναι τοπικό πρωτάλημα. Δεν είναι. Όταν υπήρχαν Έδεσα, υπήρχε Νάουσα, υπήρχε Βόλος, υπήρχαν ομάδες τεράστιες με ιστορία. Δηλαδή, όπως έγινε το ποδόσφαιρο, έτσι μάλλον πάει προς το να σφίσει παρά προς το να. Μα ακριβώς. Και θέλουν να το κάνουν άκρος επαγγελματικό. 4-5-6 ομάδες και από εκεί και πέρα. Δεν κοιτάει κανένας τι γίνεται με. Άμα δεν έχεις γάμα εθνική, δεν έχεις βήτα εθνική, δεν έχεις δέλτα εθνική. Και τοπικό καλό. Κάποτε στο τοπικό έπεσε ο Ζαγοράκης, ο Βρίζας, ο Γεωργιάδης. Ναι, στην εποχή μας. Και ανεβήκαν και πήγαν μετά, δεν. Έτσι θα έχεις και εθνική ομάδα. Πώς θα βγει η εθνική δηλαδή, ομάδα δεν υπάρχει, σήμερα. Δεν υπάρχει με λίγα λόγια στο φυτόριο, το πούμε έτσι, ας πούμε, δεν υπάρχουν, από τις μικρές ομάδες. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν οι παράγοντες. Κοιτάξτε να δείτε, είναι θέμα εποχών. Κάποτε θέλαμε να κάνουμε κάτι. Τώρα θέλουν να γίνουν κάποιοι. Έχει τελείως μεγάλη διαφορά. Ναι. Δέστε την Καβάλα, η μεγαλύτερη ομάδα των νόμων. Κάποτε κλείναμε εισιτήριο, τελείωνε το μάτς της Κυριακής και από τη Δευτέρα έκαμε το εισιτήριο της επόμενης. Ποιος το κάνει σήμερα αυτό? Αλλά η Καβάλα έπαιζε με την Καβάλα ποδοσφαιριστές, με όλα τα γύρω χωριά. Αυτή είναι η κατάσταση. Κρίμαστε. Δεν πειράζει. Πιστεύω να σας κάλυψα. Όχι, με κάλυψε, okay. Με κάλυψε το θέμα. Υπάρχει το τεράστιο ποδοσφαιρικό πρόβλημα σε όλες τις δομές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ερώτηση δεύτερη. Γι' αυτό και ο καθρέφτης που είναι η εθνική παρουσιάζει αυτό το πράγμα. Επειδή έχουμε όλοι μας ως σημαία το 2004. Το 2004, θέλω ειλικρινή απάντηση. Το πήραμε ή μας το δώσανε? Μας το δώσανε, δεν μπορώ να απαντήσω σε εισαγωγικά. Θα σας πω, εγώ έτυχε με την Καβάλα να βρεθώ στο Πανευρωπαϊκό με τις μικτές. Και στο Πανευρωπαϊκό αυτό ήταν το 2008. Ο χορηγός ήταν η Volkswagen. Μια τεράστια διοργάνωση, 2 εκατομμυρίων ευρώ από Πανευρωπαϊκό κανονικό. Με τιμόμενο πρόσωπο τον Λόταρ Ματέους. Και η Εθνική Γερμανία τότε, η παγκόσμια πρωταλήτρια ήταν εκεί, γιατί κάνανε ανάμεσα στους δύο τελικούς, είχανε κάνει ένα φιλικό παιχνίδι. Όλες τις απονομές τις έκανε ο Λόταρ Ματέος και είπα τον Διρμηνέα να ρωτήσει αυτό το μέγιστο ποδοσφαιριστή πώς είδε που η Ελλάδα κατέκτησε το Πανευρωπαϊκό και μου απάντησε γιατί έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα. Μου είπε βέβαια μία άλλη λέξη, αυτή τη συνηθισμένη κλασική λέξη, αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα. Δηλαδή έπαιξε βρέθηκε πάρα πολύ έξυπνα. Ναι, που σημαίνει τι? Δεν μας υπολογίζανε. Εμείς ξέραμε ποιοι είμαστε, ποια είναι η φιλοσοφία μας και πώς να μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι τι καλό. Γιατί δηλαδή ο Χάγκελ ήξερε πολύ καλά την ομάδα. Ακριβώς. Ήταν πανέξυπνος, επέλεξε τη σωστή τακτική, επέλεξε τους σωστούς παίκτες και από εκεί και πέρα τώρα και με τη βοήθεια της τύχης, γιατί για να προχωρήσεις χρειάζεται πάρα πολύ και αυτό. Από να νικήσεις Ισπανία, Πορτογαλία και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα αν έτυχε να πάρουμε και σε κάποιες συγκεκριμένες φάσεις 2-3 σφυρίγματα και αυτό. Δηλαδή το πήραμε με την αξία το πήραμε. Και πράγματι, πολλά ακούστηκαν, γι' αυτό το λέω. Θα έλεγα ότι ήταν σαν μια μικρογραφία του Οδυσσέα. Με το 2004 είχαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχαμε το Πανευρωπαϊκό. Ναι, είχαμε πολλά, λέω μήπως τυχόν μας γλυκάνανε. Και να θέλανε να μας βοηθήσουν, αν εμείς δεν τους δίναμε την αφορμή, το δικαίωμα, δεν θα μπορούσανε. Παίξαμε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, έχουμε δει αγώνες οι οποίες. Το κλίμα ήταν. Κάνει μπαμ, δεν ξέρει ότι παίζει. Ναι. Εντάξει, κάνει μπαμ. Λοιπόν. Είχαμε και τα 2-3 σφυρίγματα, ήταν γενικά το κλίμα δηλαδή, ότι. Μια καλή χημεία. Μια καλή χημεία όλα. Όλα αυτά ταιριάξανε. Υπάρχει. Που σήμερα δεν έχουμε χημεία ούτε φυσική βοήθεια. Σήμερα δεν έχουμε ούτε χημεία ούτε φυσική. Σήμερα δεν έχουμε τίποτα. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Πάμε στα κάτω. Καλά πάντως είμαστε. Δουλειά δεν υπάρχει, πολύ είπες. Πάντως χαίρομαι ότι σε βλέπω ακόμα εδώ πέρα και δεν είσαι κλειστός. Ω επιχείρηση όμω. Όχι, γιατί κλειστός το παλεύουμε όσο μπορούμε. Έχουμε μάθει εμείς τα δύσκολα. Από εκεί και πέρα αγωνιζόμαστε. Μάλιστα. Φεύγω, πάμε στα κάτω. Χαιρετώ. Άντε. Bye bye. Έλα. Έλα φίλε Κωστάκη. Να πάμε προς εκεί πέρα. Όπως πήραμε την άποψη αγαπητή μου φίλε από έναν coach προπονητή, παλιό παίκτη φυσικά
σε μεγάλες ομάδες κλπ. Να μας πει τη γνώμη του για το μάτι του 2004 και όχι μόνο. Γεια σας, καλημέρα! Καλά είστε! Ποιος πέθανε, κηδεία έχουμε σήμερα, μην γελάζε ρε. Δεν είναι πρόσωπο που είστε η κυρία αυτή. Εντάξει, δεν πειράζει, πάμε στα κάτω. Γεια σας, σιγά ρε. Τι κάνετε? Καλά είστε? Πολύ ισχύα βλέπω, τι γίνεται? Νεκρική σιγή. Όχι ρε φίλε, εδώ πέρα θέμα δουλειά υπάρχει, να έχει κίνηση και τα λοιπά. Έτσι είναι? Σκαστός είσαι? Κρυφός είσαι? Αυτά ποια δικά σας είναι? Για ξεπάγωμα εκεί πέρα. Μια χαρά, σήμερα έχουμε, γιατί σήμερα έχουμε ψαράκι, ε. Γεια σας! Μαζί με τον Κωστή συνεχίζουμε από το στην Κεραμωτή. Είδαμε Κεραμωτή, η οποία Κεραμωτή, αγαπητοί μου φίλοι, έχει πάρα πολύ κίνηση, να ξέρετε. Αλλά έχει κίνηση σαν ferryboat, πάμε τώρα προς εκεί πέρα. Δεν έχει κίνηση αυτά, τα μαγαζιά. Γιατί πολύ απλά δεν προλαβαίνει κάποιος, ακόμα και ένα νερό θα θέλει να αγοράσει, να πιει. Δεν προλαβαίνει, έχει κανένα 20-25 λεπτά, έχει συνεχόμενα καράβι, πες το ferryboat. Κοιτάξτε, γίνεται. Περνάνε και φεύγουν. Έτσι, κατευθείαν. Συνέχεια. Πάντως, καλό να μα τυχόν περνάτε από την αγαπητή μου την Κεραμωτή. Όσοι είστε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πάτε προς τάσο. Θα μου δείτε κανένα μισάλο που πρέπει καφεδάκι να φάτε κανένα βρώμικο, κανένα φαγητό, κάτι. Δεν πειράζει. Αφήστε κανένα πεντάβρο και στην Κεραμωτή. Γεια σας! Τι κάνετε? Αυτό βλέπω και εγώ. Βλέπω πολύ ηρεμία. Βλέπω εκεί πέρα κάτι φάτσες στους επαγγελματίες, τα μούτρα κάτω. Τι, πολύ ηρεμία βλέπω. Τι έγινε? Δεν βλέπω ότι και ο κόσμος δεν έχει. Τι έγινε? Καλοκαίρι τώρα πήγε 10 του μηνός. Τι έγινε? Τέλος. Τι του χρόνου? Δεν υπάρχει τίποτα. Πάμε μια προς τα κάτω μισή. Κάτσε, αντιδήμαρχος ήταν. Όχι, είναι ακόμα. Είναι ακόμα. Μέχρι να αλλάξουν. Σωστά. Πότε αλλάζουν, Σεπτέμβριο αλλάζουν? Και ποιος παίρνει δήμαρχος εδώ πέρα μετά? Ο παλιός, ο Μιχαηλίδης. Ο Μιχαηλίδης είναι δήμαρχος. Όχι, ο Τσομπανόπουλος. Θα γίνει ξανά ο προηγούμενος. Τώρα μπερδέψτε ρε παιδιά, ο Μιχαηλίδης είναι δήμαρχος. Ναι. Το ξέρω αυτό. Ποιος έγινε αντιδήμαρχος στην Κεραμωτή, λέω. Ποιο θα βάλουνε? Δεν ξέρουμε ακόμα. Ακόμα δεν ξέρουν. Θα έχουν πρόεδρο μονάχα. Ποιον είχαν παλιά πρόεδρο, τον τέτοιο να τον. Μπράβο, ναι, κάτι σε μάμπι τέτοιο. Πάνω, στον Δουλιάνο. Μα. Μπορεί κάτι να πάει καλύτερα, ίσως, αφού αλλάζει πάλι διοίκηση. Θα δείξει, δεν ξέρει γράμμα. Εντάξει. Βρε, μα έχει πρώτε άνθρωπο να δουλέψει. Βρε, εντάξει, έχει το παιδί, είναι. Καλός. Καλός, ωραία. Εντάξει. Αλλά να ξέρει και τι ζητάς, άμα δεν ξέρει για γράμματα. Εντάξει, θα δούμε. Μπορεί να κάνει τον άλλο να. Α, και εδώ είναι αυτό πρώτο. Ναι. Κάτι σημαίνει αυτό πάντω για να είναι πρώτο. Ναι, εντάξει. Το είναι καλό ρε παιδί. Πώς πήγαν τα καλοκαίρια αυτό και τα προηγούμενα που περάσανε? Όταν ήταν αυτό ήταν ωραίο, ήταν ωραίο. Υπήρχε κίνηση. Για ποιο λόγο τα δρομολόγια συνέχεια αυξάνονται και δεν μειώνονται? Το λάθος, γιατί άμα μειωθούν τα δρομολόγια, ο κόσμος θα μείνει και πιο πολύ ώρα στην Κεραμωτή. Που σημαίνει ότι θα πάρει και ένα νεράκι και ένα καφέ παραπάνω και ένα σουβλάκι, κάτι. Αυτό οι επαγγελματίες πρέπει να το κάνουν από τα μαγαζιά. Δεν διαμαρτύρονται. Πάλι κάτι σημαίνει αυτό. Γιατί το λέω πολλέ λόγια εκεί μέρα. Εξή τώρα, στη δάση πόσα φέρει ποτέ μένουν τη νύχτα? Πάρα πολλά. Κανένα. Όλα εδώ πέρα είναι? Όλα εδώ. Για το πρωί, για να φύγουν όλα. Αυτό λέω, για ποιο λόγο δηλαδή. Δεν βγήκε όμω ένα μαγαζάτο να πει ρε παιδιά. Τι δεν βγήκε, εγώ του ακούω που γκρινιάζουν, δεν έχει κίνηση το παιδί, φεύγουν τα φέρμπορ και κανεί δεν γκρινιάζει, δεν πηγαίνει κανεί. Κάτω όμω εδώ, ο δήμαρχο τη δάση τι έλεγε. Πάρτε τα σίδερα από εδώ να βλέπει ο κόσμο στη θάλασσα και να τρώει και να πίνει καφέ. Εδώ δεν βγήκε κανένα να πει. Πάρτε τα σίδερα από εδώ. Μάλιστα. Πιστεύω πάντως ότι ίσως τώρα λίγο να μιλήσει κάποιος. Θα σας χαιρετώ πάνω εκεί πέρα. Μακάρι. Γεια σας. Καλό καφέ νεράκι. Καλό νεράκι. Έλα, 20, πώς με πέσεις αγόρι μου και σε μιλική αλφα. Πας καλού μπάγκο. Hi. Where are you from? Romania. Romania, ah. Okay. How many days stay here? Yeah, we make the queen. 5 days. You like it here? Οκ, okay, σούπερ! 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 Τίποτα! What's your name?
My name is Natalia. Natalia, and you? Matei. Matei. And you name? Nemia Daniel. Daniel. Speak English all... bravo, bravo. You have go. You are go to beach, to swimming. Yes. You like? Τα αγγλικά μου τα καταλαβαίνουν όλοι. Bye bye. Άρε, γκρίκλι, τα αγγλικά μου τα universal. Έλα ρε, μη γελάς ρε Κωστίση. Έλα μαζί μου. Πάμε προς τα shutdown. Κάναμε την πόρτα μας στην παραλιακή της και να μου δεις ψυχή δεν υπάρχει, παιδιά. Βόμβα να έχει πέσει. Αυτή τίποτα. Γεια σας. Τι κάνετε. Πού θα έχει δρόμος είναι. Λοιπόν, τι μου κάνεις παλιέ μου οδηγέ επαγγελματία. Τι έγινε παλιά. Τι λέει. Καλά είσαι, είναι γερός δυνατός. Ήρθαμε να κάνουμε ένα ρεπορταζάκι εδώ πέρα στην περιοχή, η μάμπα λέει εδώ πέρα στην αγαπητή μου την Κεραμωτή, έχουμε συχνά κάθε καλοκαίρι, αλλά παρατηρώ ότι φέτος έχει πολύ πιο λίγο κόσμο από ό,τι έχει πέρσι, με βάση την ημερομηνία που ήρθε. Όντως έτσι είναι και αυτό συμβαίνει γιατί οι Τούρκοι συχάσανε. Οι Τούρκοι συχάσανε ενώ ο τουρισμός πήγε εκεί πέρα. Ακριβώς, συχάσανε, είναι πολύ υποτιμημένο το νόμισμά τους. Και έτσι φέρα πας εκεί πέρα. Οι Βούλγαροι, πώς συνήθως είναι Βούλγαροι, οι περισσότεροι που έρχονται εδώ, έχουν μεγαλύτερο κέρδος με το νόμισμά τους. Δηλαδή που είναι πολύ τους υφέρει να πάνε αυτή τη στιγμή. Είναι 1-2, με αυτούς είναι στα χάη τους. Όχι, 1-2 σε εμάς, αυτούς είναι αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό είναι 1-10, όχι 2-10. Είναι στα χάη του οι Βουλγαροί. Πού εμεί είμαστε εδώ. Χτυπάνε όλοι και ούτε στην Βάρνα κάθονται, στο δικό του, πάνω από εκεί. Μάλιστα. Και γι' αυτό και γίνεται. Γι' αυτό έπεσε και η θάσου δηλαδή και τα επακίνηση. Όλα, γενικά όλα. Και εμεί εδώ δεν θέλουμε να βάλουμε και μυαλό. Είμαστε Έλληνες γι' αυτό. Δεν θέλουμε να βάλουμε και μυαλό να βαδίσουμε σύμφωνα με τη ροή τη. Κάτι, πώ το είναι τώρα σε αυτό. Με τη ροή που υπάρχει στην τσέπη του κάθε ανθρώπου. Και αυτοί από πάνω δουλεύουν όλο τον χρόνο. Ναι, για να βάλουν 5 φραγκάκια στην άκρη να έρθουν να κάτσουν 5-10 μέρες να κάνουν τουρισμό. Όταν έρχονται εδώ και ξέρουν ότι αυτά τα λεφτά δεν τους φτάσουν ούτε για 3 ημέρες. Ούτε για 3 μέρες από 7-8 που υπολογίζαν, πώς να έρθουνε. Θα πάνε κάπου αλλού που θα κάτσουν 8 μέρες. Μην ξέρουμε όμως πως οι Ρουμάνοι και οι Βουλγάροι και όλοι αυτοί και οι Σέρβοι είναι το μπλοκ το οποίο είναι το, που λέμε ο φτωχός τουρισμός. Δηλαδή ο τουρισμός που δεν θα ξεπεί όλα χρήματα. Με αυτούς δουλεύουν. Δεν λέω όχι. Αν και η Γερμανία έχει αποδεχτεί και οι Άγγλοι πια. Με μια 40 τη βγάζουν κι αυτοί. Εδώ έρχονται και χλιδάτοι Βουλγαροί. Ξέρω ότι κάτι αυτοκίνητα. Και χλιδάτοι Βουλγαροί. Από τα αυτοκίνητα δεν μπορεί να του κρίνει. Ωραία, δεν είναι μια πορεία όμως. Για ποιο λόγο βλέπω πολλά χλιδάτα αυτοκίνητα Ρουμάνων και Βουλγάρων. Κάτι μπεδέ, κάτι πόρση, κάτι. Γιατί κάτι... δεν έχουν απλούστατα φόρο πολυτελεία, τεκμήρια και τέτοια πράγματα. Εδώ για να έχει ένα το πιο χειρότερο Mercedes, θα έχει και 2.000 ή 2.000 σίγουρα τον χρόνο πίσω από αυτό το αυτοκίνητο. Δηλαδή να μου πει πω υπέρχομαι το πόρση το αγοράζει όλο ξεφτύλα τιμή. Όχι ξεφτύλα τιμή, αλλά η κατανάλωση φέρνει το κέρδο σε αυτού. Πουλάνε περισσότερα αυτοκίνητα και έχουν το ίδιο κέρδο με εμά που δεν πουλάμε καθόλου. Κάπου, όλα εκεί, κάπου όλα εκεί και εκεί. Καλά είσαι εσύ. Καλά εδώ, η μαμά τι κάνει. Καλά η μαμά, θα σου τώρα είναι. Πήγε θα σου. Θα σου το εκεί πέρα, αλλάξαν αυτή εκεί πέρα τώρα. Με τον Γιώργο πήγα κάτω. Σιγά μην κουρασούν εδώ πέρα. Θα το σπάρω τηλέφωνο. Γιατί... Α, τηλέφωνο πέσω κιόλας. Αφού μίλησα με τον γιο στην τηλεόραση. Ναι, εντάξει. Α, με παίρνεις και ώρα στην τηλεόραση. Η κάμερα, τηλεόραση. Θα φάμε και ξύλο. Μια χαρά. Υγεία υπάρχει. Δόξα τω Θεώ. Μια χαρά είμαστε. Κάνουμε τις γυμναστικές μας. Δεν θα δω τίποτα το κινητάκι που έχει αυτός τύπος τώρα. Αυτό τύπος κοστίζει πέρα στην Ελλάδα. Αυτό. Πάμε 150.000. Βέξει κιόλας. Ναι, μπράβο. Βέξει τη σημεία. Βέξει βενζίνα στην καβάλα. Αυτός πατάει γκαζί και αγοράζει βενζινάδικο. Αυτός αγόρι μου το πήρε από εκεί που το πήρε. Ναι, όμως στην Ελλάδα όμως για να έρθει και να βάλει βενζίνα. Θα ξοδέψει 4 λεπτά. Δεν θα βάλει βενζίνα. Θα βάλει από το χώρο του. Ναι, εκεί πέρα, κάτσε μέχρι να τελειώσει. Το ρουφάει, αλλά σε μήπω δεν το ρουφάει. Σε μια μισή ώρα είναι στην Βουλγαρία να κάνει την ώρα. Όχι για την βενζίνα, θα πάει να πάρει και κάτι ακόμα. Τα παγιά του, τα ψωμιά του που είναι η διαβίωση. Αυτοί όλοι έρχονται, φέρουν και έχουν γεμάτη. Μέχρι και τα γκουράκι του και την ντομάτα του. Όλα τα δύο αμάξια που είναι έτσι σηκωμένο όρθιο. Αυτά τα αμάξια μην τα ζηλεύει πολύ, δηλαδή είναι εξωτερική επάλυση. Έχω πάει η Βουλγαρία και έχω Οι άνθρωποι θα φέρουν και την ντοματούλα του. Σα λέω, έχω πάει Βουλγαρία και έχω δει αυτοκίνητα και... έξω από σπίτια του Πετούβλου. Θα φέρουν και την ντοματούλα του και όλα του αυτοκίνητα. Ναι, το ξέρω. Για να μην ξοδέψουν εδώ αυτά τα λεφτά. Γιατί εδώ είναι πανάκριβα. Δεν πειράζει. Και εδώ. Γεια σου, πάμε.
Ρέση, δηλαδή αν πάμε εμείς να κάνουμε τουρισμό στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, που είναι πιο φθηνά εκεί πέρα, θα είμαστε πιο καλά, θα είμαστε. Αλλά εκεί πέρα όμως δεν έχουν καλή θάλασσα, γιατί η μαύρη θάλασσα που είναι από τη Βουλγαρία από δεξιά, όπως κοιτάμε το χάρτη, είναι στην κυριολεξία μαύρη και χάλια. Δεν έχεις να πας. Γεια σας παλικάρια. Τι κάνετε. Ωραία νεολαία, θα μπω τώρα. Με μια χωνεσέ, θα σε δει η κοπέλα σου, πώς τη λένε. Μαρία. Κατερίνα. Χρεώνεις αυτή τη στιγμή με χρέο. Γιάννα. Δεν έχει. Καλούν τα αυτά. Ελεύθερο παιδί. Φιλαράκι, πώς έτσι, καλοκαιράκι, πώς το λειτουσες εσύ. Τι είναι στιγμή. Από πού, συνήθως καλοκαιράκια υπάρχει και κάποια ετερονήμηση, κάποιο δεσμός. Αποφεύγουμε... Εσύ μάλλον το χειμώνα έχει δεσμό. Αποφεύγουμε τους δεσμούς, ναι. Γιατί δεν μου αρέσουν οι δεσμεύσεις. Θέλω να είμαι ελεύθερος, θέλω να έχω το ελεύθερο τον επιλογό. Μέχρι πότε όμως, πόσο χρόνο είσαι. 23 είμαι. Ω, μικρός είσαι ρε εσύ. Τι πώς είσαι ρε... Μέχρι 40 θα το πάω έτσι σε ρί. 26 είναι αυτός. Μέχρι πώς το πας. Μέχρι 40 θα το πάω σε ρί. 48 πήγα παντρεύτηκα, πριν από λίγες μέρες. Μέχρι 48 κράτησα, δεν ξέρεις. Εδώ πέρα δουλεύει στο μαγαζί. Ε? Πάω στο μαγαζί, δουλεύει. Ναι, δουλεύει. Υπάρχει κίνηση, ρε παιδιά. Γενικώ μέρα αυτή τη στιγμή στην Κεραμωτή. Υπάρχει κίνηση, κάτι έχει. Κάτι ποια είναι η πιο ωραία παραλία. Πού να κάνει μπάνιο κάποιο. Πού να κάνει παντού, παντού είναι πολύ ωραία, super wow. Το σκέφτηκε όμω, είπε. Δηλαδή, αμόγλωσσα. Κοίτα, επειδή τα γύρισα όλα, έκανα εικόνα στο μυαλό μου. Να το πω διαφορετικά εγώ. Πού έχει πιο ωραία παραλία. Στην παραλία. Στην παραλία. Παραλία στην παραλία, σα δώσω. Δεξί θέλω να μου δώσει, όχι αριστερό. Τι? Αλλάξει. Έτσι. Γιατί το δεξί. Έτσι με μάθανε. Είναι το αριστερό τη καρδιά. Ναι, αλλά το δεξί είναι δεξί, με το δεξί μπαίνει. Το θα λέγατε άλλο το δεξί τη. Ωραίο. Πάμε το δεξί τη καρδιά. Πάντω. Υπάρχει κίνηση στα μπιτσόπαρα κτλ. Υπάρχει εννοείται. Είναι καλοκαιράκι, σε ελαδάρα. Πώς θα πρόκειται στην Κεραμωτή. Περισσότερο είναι Βούλγαροι, σκάνε και κάτι Ρουμάνοι, πετυχαίνω και κάνα Ρώσο έτσι που και που. Ρώσος. Ναι, Ουκρανοί. Τούρκους. Τούρκους δεν έχει πετύχει ακόμα. Όχι, έχει και Τούρκους. Έχει και Τούρκους. Ποιοι είναι οι πιο κουβαρτάδες σε μπουρμπουάρ. Οι Βούλγαροι. Έλα τώρα με δουλεύεις. Ναι, είναι περισσότεροι γι' αυτό. Δίνουν περισσότερο μπουρμπουάρ ή είναι περισσότεροι σαν. Δίνουν περισσότερο. Παράκαση Βουλγαροί. 3, 4, 5. Σε ένα λογαριασμό, πούμε, σε ένα λογαριασμό 40 ευρώ, πώς θα δώσουν το μπουμπάρ. 3, 4. Αλλά είπε, είχαμε 40, αυτά φαίνονται 50 ευρώ. Ναι. Όταν έχετε πάρει μπουμπάρ μεγάλο, πείτε, όχι ρε παιδί, τι γίνει πέρα. Λοιπόν, ήταν ένας Έλληνας. Όπα, Ελληνάρας. Ελληνάρας. Έλληνας, μου άφησε 15 ευρώ γιατί μου λέει σε γουστάρω και πολύ έτσι όπως είσαι. Αυτό πώς είναι σωστό που το λες τώρα. Πρέπει να εξηγηθούμε τώρα. Γιατί πρέπει να εξηγηθούμε. Έπρεπε που βγαίνει πολύ αυτή τη στιγμή σε γουστάρω και. Με γουστάρει σαν άτομο. Α, ναι, ναι. Μιλάω και που κινούμε. Αν κάνει τι λογαριασμό έκανε, θυμάσαι. Δεν θυμάμαι. Ήταν. Α, 15 ευρώ που μπουγάρ πήρε και δεν θυμάσαι το λογαριασμό. Δεν το πήρε. Κάτι ρε παιδί μου και άφησε 80. Μα κάνει κανεί. Έσαι καμία θέση που θα δουλέψω. Μέσα είναι το boss. Δηλαδή, κάτι περίμενε. Εσύ πες από πέρα ένα μισό, ένα μερομίσιο πες την ημέρα. Ναι. Σύντα μπουρμπουάρ σου. Ναι. Συμφέρει. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, τα μπουρμπουάρ μου καμιά φορά είναι πολύ καλά. Εσύ. Κάνουμε λάθος δουλειά, μήπως. Μήπως κάνουμε καλοκαίρι, κάνουμε τους σερβιτόρους κι εμείς. Πρέπει. Έχει ωραίο κόσμο. Έχει ωραίο κόσμο από σερβιτόρους. Από σερβιτόρους εννοώ. Οι σερβιτόροι έχουν τα τυχερά τους. Τυχερά τους. Καμιά ωραία πελάτησα. Εδώ πέρα σκάνε συνήθως οικογενειακά, ρε παιδί μου. Καμιά κόρη δεν υπάρχει για σένα. Δεν ξέρω εσύ τώρα, βλέπω τους άλλους με ουλές τα πρόσωπα και τέτοια. Οι ξένοι μακριά, Ρώσοι και τα λοιπά. Γι' αυτό δεν το παίζουμε. Κύριος, ε. Εννοείται. Πες μου, αν πετύχεις κάποιο μυστήριο παράπονο από κάποιον πελάτη. Κανένα. Να σου πει κάτι που τι άκουσε. Είμαι πάντα με το χαμόγελο, τους αποδέχομαι. Να σου πει κάτι επίσης, τι λέει τώρα, τύπος, τώρα με έστειλε. Όχι, προς τον παρόν, αλλά καλά. Το ίδιο. Όλα μια χαρά, ε. Καλό αυτό, καλό. Που σημαίνει πως είναι. Εγώ βλέπω άλλο που θα μιλήσει. Που σημαίνει πως δίνεται καλό φαΐ. Που δίνεται καλό φαΐ. Μπράβο σας, παιδιά. Καλή συνέχεια. Έχει σούπερ φαΐ. Σούπερ. Ποιο είναι το πιο ωραίο πιάτο. Με μυρμηγκόγλωσσες. Τις τρώσκες και πιάνουν μυρμηγκιασμά από τη γεύση. Μυρμηγκόγλωσσες. Γλώσσες. Απλά έτσι τις λέω εγώ. Γλώσσες. Κατευθείαν από τη θάλασσα. Από που θέλεις. Κόλλησε, το ονοματάκι. Γιάννης. Γιάννης και. Χρήστος. Από εδώ πέρα, εδώ πέρα χειραμοντιέμαι. Από εδώ πέρα είστε δηλαδή περιοχή. Εγώ είμαι από Ξάνθη, μένω εδώ πέρα. Ξάνθη είσαι. Και δεν πήγες να το πεις φρέσκα, Άννη, Σάκη, γιατί σου πέρασε την κυρία μου. Ήταν να πάω Θάσο και κάπως σε κατσιφάση και δεν πήγα ποτέ και έμεινα εδώ. Αυτή δουλειά την κάνεις χρόνια ή για τώρα ξεκίνησες. Τώρα ξεκίνησα. Τελείωσα, πήρα ένα πτυχιάκι. Τι είχε πει. Ρώσικη φιλολογία σπούδασα. Πώς πει. Ρώσικη φιλολογία, παρεπτύσσιμο σπουδό. Ρώσικη πληροφορία. Ρώσικη φιλολογία. Μια τρύπα στο νερό. Ναι, δεν είναι απορία. Πού στην ευχή του Θεού θα πιάσει δουλειά εσύ ή από τίποτα άλλο. Πουθενά, γι' αυτό μαζεύω τώρα κάνα φράγκο και θα φύγω Θεσσαλονίκη. Τι είναι απορία, πώς αξόδεψες χρήματα για να σπουδάζεις ως κυφρολογία. Πάρα πολλά.
αυτό είναι φίλα που δεν ήταν μια τύπα στον ήλιο, για ποιο λόγο στην ήλιο. Έμαθα πολλά πράγματα για τη ζωή τα οποία θα μου χρησιμεύσουν μεταγενέστερα. Η ρώσικη ζωή. Όχι, για τη ζωή γενικότερα, γιατί ως φοιτητής δεν πολύ πάτουσα. Έφυγε ρώσικη φιλολογία, πού θα σπουδάσεις, πού θα διδάξεις. Στη Ρωσία. Πουθενά, σε κάνω φροντιστήριο καμιά τέτοια μαλακία. Ναι, συμφωνώ. Για ποιο λόγο σπούδασε ρώσικη φιλολογία. Γιατί δεν έγινε συνταυλικό, γιατί δεν έγινε μηχανικό, γιατί δεν έγινε πληροφορική, κάτι που να σου δώσει λεφτά δηλαδή. Να πάω να κάνω φοιτητική ζωή και πέρασε εκεί πέρα και πήγα και έκανα τη ζωή μου. Εσύ είσαι σπουδαστή. Πληροφορική. Μαζί είμαστε, εγώ πληροφορικά. Τελείωσε. Ναι, ναι. Είχε δουλέψει κανένα μαγαζί, κάτι τέλο πάντων. Χειμώνα, κάτι. Όχι, σερβιτόρο. Ναι. Δεν είναι δουλειά δηλαδή. Όχι. Άρα επιφτάσαμε. Και εγώ μαγαζί κάποιο και το κλείσα. Λοιπόν, και εγώ πληροφορικά, ο τεχνικό είμαι εγώ. Λοιπόν. Καταγύπα εσύ. Άσο, μην πα καθόλου. Μην πα καθόλου, δεν χρειάζεται. Καλά είσαι εδώ που είσαι, καλά μπρεμπουάρα έχει, καθαρά είναι τα λεφτά. Όχι, εγώ το λέω. Έχω φύγει Θεσσαλονίκη. Όχι. Στη ζούγκλα λίγο να διεκδικήσει τη ζωή του. Ναι, να διεκδικήσει τη Θεσσαλονίκη. Εννοείται για εκεί. Καλά πέρασε. Σεπτέμβρη φεύγω. Πάτε Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, πάω να γίνω μάγκη. Εκεί παιδιά πάει κομμενάκι, να ξέρετε. Με διάβασε. Έτσι που πάνε σε δεγέννη, μιλά τώρα. Πάμε, γεια σου, φιλαράκι. Γεια, γεια, έλα, ρε φίλε, εδώ Κώστα. Είναι δυνατόν που το διαβάσουμε. Κάνουμε τώρα πλάκα. Είναι δυνατόν. Γεια σας, τι κάνετε, καλά είστε, δόξα τω Θεώ. Καλημέρα. Τι με κοιτάς έτσι καλέ, καλημέρα, καλημέρα είπα. Καλά είστε, δόξα, μια χαρά, χαμογέλαστε. Ε, ο, καμία χώρα, σε τη δουλειά μας κάνουμε, υγεία υπάρχει. Α, υπάρχει υγεία, μια χαρά είμαστε, αλλά πάμε πως εκεί πέρα, πως τα κάτω λίγο. Κάτσε, περίμενε, είσαι επικίνδυνος, μη σε φάει κανένας. Και μετά πληρώνουμε και εσένα. Έλα, περνά απέναντι. Πέρα απέναντι. Πάντως είναι η μόνη φορά, φέτος δηλαδή, με βάση άλλες φορές που έρχομαι εγώ και κάνουμε κάποια μάμπαλτι, κάποιες εκπομπές, είναι η μόνη φορά η οποία αφορά αυτή, έχει πέσει μια νεκρική απολύτως η γη. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ήδη που είναι. Το Ιώτα, ο Φρόντ και ο τύπος είναι από Βουλγαρία! Yes! Πώς φτάσαμε ρε παιδιά, οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι να έχουν καλύτερα αυτοκίνητα από εμάς, αυτό δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Πάμε πάνω πλανάλα. Πάμε. Γεια φιλαράκι. Δέστε δεξιά το πιτζί. Γεια σας, περάστε. Τα νοικιάζουν, μ***κα. Γεια σας, χάι. Εδώ δες το αυτοκίνητο Βούλγαρος. Γεια σας. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Είναι η μόνη χρονιά που έρχομαι στην Βουλγαρία, θα έλεγα τώρα αυτή τη στιγμή. Βλέπω βουλγάρικα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή και μπερδεύτηκα. Πρώτη φορά που έχουμε λοιπόν, πρώτη χρονιά που έρχομαι στην Κεραμωτή και έχει τόσο ησυχία. Δηλαδή. Βάλαμε σε τάξη η ώρα. Είσαι σε καλό δρόμο, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Καλό. Σωστή απάντηση. Σωστή απάντηση. Λοιπόν, τι έκανε εκεί, 12 η ώρα είναι. Δηλαδή, τι ώρα είναι. Το φαγητό είναι στι 1 με 2, δεν είναι στι 12. Στις 12 σε ένα τσιπουράκι, έκανε ένα καφεδάκι. Μαθημένοι εδώ τρώνε στις 12. Στη θάλασσα πηγαίνουν. Υγεία υπάρχει. Υγεία υπάρχει. Υγεία, φουλ. Παρατηρώ όμως ότι εδώ πέρα κάθεσαι, απολαμβάνεται τη σκιά, αλλά κάνει καφεδάκι, δεν βλέπω κανένα νερά. Η φτώχεια δεν μπορεί. Η φτώχεια, μωρέ, αλλά το μήκρι. Δεν είμαστε εδώ. Καρφωμένοι. Νόμιζα από την Κυριακή, θα έλεγε. Δεν ήθελα να το γέσει, ε. Βέβαια, τι. Τι το αποτέλεσμα σε πείραξε, για. Βγήκε ο κούτα αγόρι. Πεπάπα, το αγόρι μα αποβουλευτή για το πρωθυπουργό. Πρωθυπουργό. Γιατί έχουμε και στην Καβάλα λεβέντε και αγοράκια που βγήκανε. Και αυτού οι λεβέντε. Όλοι, όλοι. Κανένα κοριτσάκι έχουμε μόνο αγοράκια. Ένα κοριτσάκι είπε, το κοριτσάκι είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκαν τρει άντρε από τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω, τώρα δεν ξέρω. Και ένα από το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, υπάρχει κάτι για να σπάει τη καρδιά του, το γυναικείο φίλο. Εντάξει, ήρθε μια αλλαγή στον τόπο μας, τέλος πάντων. Εντάξει. Η δουλειά άλλη τρεις κοιμόταν. Κοίταξε. 4 χρόνια δεν πατήσανε να δουν τον κόσμο εδώ πέρα. Οι άλλοι τρεις του ΣΥΡΙΖΑ. Οι άλλοι τρεις, κοίταξε τώρα. Εντάξει, είχαν... Του ήταν πολύ ήρεμου. Βουλευτήκανε 4 χρόνια. Βουλευτήκανε. Βουλευτήκανε. Μ' αρέσει. Καθόταν στην καρέκλα. Όχι, όχι, βουλευτήκανε. Το είπε, μπορώ να καθίσω. Όχι, το λέω γιατί. Όχι, προ Θεού, όχι. Επειδή το είπε σωστά, βουλευτήκανε. Τελικά βουλευτή σημαίνει βολεύομαι. Βουλευτή. Άλλαξε η έννοια. Άλλαξε η έννοια.
Να πάω βάλω υποψηφιότητα και εγώ, ρε Κώστα, να γίνω και εγώ βουλευτής, να βουλευτώ κι εγώ. Γιατί, αν τα καταφέρεις, θα σε μάγει. Γιατί ο γνωστός είσαι, θα σε ψηφίσουμε. Μα μην το λες, έβαλα υποψηφιότητα στις δημοτικές στην Καβάλ πριν 4 χρόνια και πήρα με όλο το συμπάθειο, τώρα θα κάνω την κίνηση, 50 ψήφους πήρα, πιστεύεις. 50. Ο ίδιος ψηφίστηκε. Δεν ξέρω αν ψηφίστηκα ο ίδιος μου. Και λέω κι εγώ, μάλλον ο κόσμος δεν με θέλει να για έτσι, πολιτικά πράγματα για μένα. Με θέλει για κουμπές σε μένα. Ο ίδιος ομάδος ψηφίστηκε. Δεν γίνεται, αφού κάτι, λέω, κάτι γίνει λάθος. Μόνο 50 ψήφους, είναι δυνατόν. Δεν μπορεί, δεν πειράζει. Όλα υγεία να έχουμε. Έχουν πάνω από 100 ψήφους. Και αν φανταστείς, η μάνα μου έχει 9 αδερφούς και έχει 4 ο πατέρας μου συγχωρεμένος. Εντάξει, απουσιάζουμε πολύ, αλλά όμως. Από όλοι, δεν πειράζει. Μετά πάντα έχω. Κανείς δεν με ψήφισε. Μ' αγαπάνε γι' αυτό. Εντάξει, τότε πριν 4 χρόνια 5 είχα. Τότε δεν παντρεύτηκα. Τώρα παντρεύτηκα αυτό. Γιατί μα είπα θα ντραπώ. Τότε δεν είχα την γυναίκα που παντρεύτηκα τώρα. Μπορώ να το πω τώρα, κατάλαβες. Τώρα παντρεύτηκα. Τότε είχαμε κοπέλα. Κοπέλα είχαμε τότε. Λοιπόν, είμαστε τότε ακόμα ελεύθεροι. Τώρα παντρευτήκαμε μετά από μισό αιώνα. Δεν πειράζει. Θα γίνονται τα λάθη κάποια στιγμή στη ζωή. Ακριβώς. Το υπάρχει τα δύο. Υγεία υπάρχει. Ηρεμία πολύ. Φτώχεια υπάρχει. Η φτώχεια δεν μπορούμε να παλέψουμε. Πώς είναι η φτώχεια τώρα, μακριά και δεν σε ακούω καλά, έχω αυτή τη στιγμή. Πάμε πιο κοντά. Καλά και μοναδικό, εγώ είμαι αγρότης. Έτσι. Παρέχεση. Για ποιο λόγο οι αγρότες. Είμαι 48. Από το 1981, άρη αείμνηστε Παπανδρέου, οι αγρότες έχουν πρόβλημα. Για ποιο λόγο μπορώ να μάθω. Εδώ και 40 χρόνια έχετε προβλήματα. Πέρυσι μας χτύπησε η πλημμύρα, καταστραφήκαμε. Φέτος μας χτύπησε το χαλάζι, δεύτερη καταστροφή. Για να και τα προηγούμενα. Μια δεκαετία με καλές τιμές. Και τα προηγούμενα 38 χρόνια. Τίποτα. Ψευτοζούσαμε. Για ποιο λόγο παρατηρώ συνεχώς μια γκρίνια, μην γίνει ο κακός τώρα. Μια μιζέρια, μια από τους γεωργούς. Αλλά όμως παρατηρώ όμως πως κάθε χρόνο περίμενε. Δεν βλέπω ότι κάποιος που φωνάζει και δεν έχω λεφτά, δεν βγαίνω, δεν μας τα αγοράζουν τα προϊόντα σε σωστή τιμή. Συμφωνώ μαζί σας εγώ. Μετά μας από το γάλα, το ένα, το άλλο. Και όμως κάθε χρόνο και επιδοτήσεις παίρνουν και βγάζουν ξανά και ξαναπαράγουν. Και, δηλαδή παρατηρώ ότι κάθε χρόνο υπάρχει το ίδιο έργο και η ίδια γκρίνια. Δηλαδή ξέρω αυτή τη στιγμή πως σε λίγους μήνες θα πάτε να κλείσετε τους δρόμους. Υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία, συγκεκριμένο μήνα, συγκεκριμένη. Για ποιο λόγο αυτό γίνεται, αυτό θα μάθω, για ποιο λόγο γίνεται. Κάνω μια ερώτηση, αγρότη, έχει κάνει ποτέ. Εγώ όχι, οι συγγενείς μου στην Ξεριά και στη Λεκάνη. Εσύ προσωπικά. Όχι, εγώ προσωπικά. Σου εύχομαι να μην γίνεις αγρότης. Τότε θα καταλάβεις τον αγρότη. Αν θα γίνεις. Ωραία, ναι. Και αφάς την κατραπαγιά μία-δύο φορές, θα τελειώσεις. Εδώ πέρα, συγγνώμη, αλλά αυτό που βλέπω τότε. Εδώ που βλέπω, συγγνώμη που το λέω, αλλά εσείς τότε καταπακές 43 χρόνια. Δεν τότε καταπακές τα δύο τελευταία χρόνια, να είμαστε ειλικρινείς. Σου λέω, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ακούω τους αγρότες που τρώνε καταπακές. Τα χρόνια θέλουν μία δεκαετία για να επανέλθουν. Ναι. Μία δεκαετία. Όταν πουλούσαμε πριν 10 χρόνια καλαμπόκι 18 λεπτά, ωραία. Τώρα πουλάμε 15. Τα από 10 χρόνια και 15. Τι είπαμε, δηλαδή, έχει λυμίσει. Όλα πάνω. Έχουν ανεβεί επάνω, ωραία. Και τα δικά μας κατεβαίνουν. Τι κάνουμε. Πάμε πίσω. Αλλάζει επάγγελμα. Ναι, το πιστεύω. Μετά από τόσα χρόνια μέσα, τότε πει ναι. Άμα είσαι νεαρό, άμα είσαι γιο ή πιτσιρικά, κάτι μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αλλά όμω, όμορφο και όμορφο να είσαι. Κάποτε υπήρχαν οι κυβερνήσει αυτέ που μοιράζαν τα λεφτά και τα πετούσαν. Τα μοιράζαν, τα πετούσαν. Για να πάρουν το σταυρό του Γιάννη, του Πέτρου, του Κώστα, πάρει μια αύξηση. Ο αστυνομικό δεν ήξερε από πού είναι η αύξηση που τον έρχεται κάθε εβδομάδα καινούργια αύξηση. Έτσι. Αυτά τα κουβαρδαλίκια τα πληρώνουμε τώρα φυλάκια. Το ξέρω, το συμφωνώ και μαζί σου. Έτσι. Τι άλλο να σου πω. Τι άλλο να σου πω. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι 49-48 αυτή τη στιγμή και ευελπιστώ ότι δεν θα πάρω σύνταξη. Λογικά. Εγώ θέλω 1,5 χρόνο για να πάρω σύνταξη. Θα την πάρει. 67. Θα πάρει σύνταξη. Μάλλον και θα βγει. Πότε την πάρει. Πιστεύω. Αν την πάρω, θα πάρω 500 ευρώ. Και τι έγινε. Εσύ το γάιστε. Δυστυχώ. Και πόσα έχει δώσει μέχρι τώρα για το κράτος. Όλα αυτά τα χρόνια. Όταν παραδίνω 200-300 τόνους καλαμπόκι δεν πληρώνω. Πώς δεν πληρώνεις, τα πάντα πληρώνω. Αυτά δεν είναι λεφτά για το κράτος. Ασφάλεια δεν πληρώνω. Πληρώνω 280 ευρώ. Ποιος στέει, ο Έλληνας στέει, ο Έλληνας για η πολιτική. Που ψηφίζουμε, λαθασμένα. Το είπε και ένας επιτόπου, γιατί όλοι λένε πως είναι η πολιτική. Ο λογικός και ποιος είναι ο σωστός σήμερα, για πες μου έναν. Κανένας. Λοιπόν, εγώ δεν πήγα να ψηφίσω. Δεν πήγα να ψηφίσω. Ξέρεις γιατί. Γιατί πήγα στη θάλασσα και ψάρευα και δεν πάω να γαλάζω την ώρα μου για αυτούς. Δεν αξίζουν.
Είχε ένα ποσοστό, είχε ένα ποσοστό 45% που πόσο πήγε, τώρα πήγε, είχε ανεβεί πολύ το ποσοστό τώρα. Βρίσκεται ένα εργάτη τώρα να έρθει στη δουλειά. Κανένας. Εγώ τους παρακαλάω. Εγώ παίρνω κανένα, λέει 400 ευρώ το μήνα. Δεν θα με δηλώσεις. Έχω μύδια. Ναι. Και παίρνω Αλβανούς και βγάζουν 100 ευρώ την ημέρα. Πες μου λίγο, για ποιο λόγο οι Έλληνες δεν πάνε να δουλέψουν στα σπαράκια, στα μύδια. Για... Φταίει ο γονιός. Κανένα. Όπα, να πας στην καφετέρια, πήγαινε να πας στη Θάσο, ταξιδάκι. Ακούτε, δουλεύουνε. Όλοι αυτοί στο Μακαλά δουλεύουνε. Πάτε ένα πρωί, είναι όλοι στις δουλειές. Όλοι όμως είναι στη Μαύρη. Όλοι άπαντες. Οι Έλληνες για ή οι ξένοι. Αυτοί που είναι ξένοι, ξένοι. Δεν είναι ξένοι, Έλληνες. Είναι μουσουλμάνοι αυτό. Πάτε στις πηγές, πάτε στο καράβι, πάτε χρυσοχώρο. Κάνω μια ερώτηση. Να δηλώνει τη δουλειά του. Βλάς το δηλώνει. Δεν παίρνει τα 400 του μήνα. Ερώτηση κάνω αυτή τη στιγμή. Ερώτηση. Για ποιο λόγο ένας που έχει τελειώσει μια σχολή αυτή τη στιγμή και δεν βρίσκει δουλειά. Δεν έχει παιδιά. Δουλειά δεν έχει. Δεν πάει να δουλέψει στα σπαράκια. Δεν πάει να δουλέψει στα μίδια που λες. Δεν πάει να δουλέψει κάπου αλλού που έχει δηλαδή δουλειά αυτή τη στιγμή. Προχθές που ήμασταν ρε φίλε εμείς, στα κάτι χωράφια που πήγαμε και δεν είχε Έλληνες. Στα μπέρα μου, ωραία, στα φίλια. Πω από Παναγία. Οι Έλληνες δεν έχει πέρα Έλληνες. Για ποιο λόγο οι Έλληνες δεν δουλεύουν. Στα 15 μονάδες στα μίδια, μείναμε 4. Εγώ στέλνω Ιχθιόσκαλο στο Μανιό, στέλνω στη Θάσο, στέλνω Βασιλόπουλο, όλα με χαρτιά, όλα πληρωμένα. Έχεις Έλληνες. Αλλά όλα στη Μαύρη τα περισσότερα. Έλληνες να δουλέψουν έχονται. Δεν έρχεται κανένας. Για ποιο λόγο. 35 ευρώ την ημέρα το λέω. Πλάκα μου κάνεις. Μα το Θεό. 35 ημέρα. Πρέπει να. Με ένσημα ή χωρίς. Να το δηλώσουμε ένσημα. Μάλιστα. Δεν έρχεται. Δεν έρχεται. Κάθεται στην καφετέρια με το κινητό και μιλάει στον άλλον. Για αυτό που είσαι ο παπάς, πιστεύεις εσύ, η οικογένεια αυτή δηλαδή. Εγώ λέω ότι είναι οι γονείς. Επειδή ο πατέρας που λέει ότι εγώ τα σπούδασα, πήραν χαρτί, ξόδεψα, θα πάει να γίνει τώρα ένα μύδια. Ένα κινητό λέει 500 ευρώ, γιατί δεν πάρεις 500 ευρώ κινητό. Ας πάει να δουλέψει, να το βγάλει το κινητό. Δεν ξέρω ποιος που έχει χωρά που παπάς. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει κανένας. Πάτε, πιάστε τα παιδιά που είναι στις καφετέρειες. Πού έχει ο πατέρας σου, τι... Μόνο λογικά όλοι έχουν χωράφια πιστεύω εδώ πέρα αυτοί. Όλοι, άπαντες. Άπαντες. Δηλαδή με λίγα λόγια η νεολαία, η γενιά που έρχεται θα έχει σημαντικό πρόβλημα. Μέχρι που θα... κούφια ώρα, κούφια ώρα. Μπράβο, ναι, θα φύγουν οι συνταξιούχοι παππούδες και οι μπαμπάδες. Τέλος. Ήμασταν, σου λέω, 15 μηδοτρόφοι, μείναμε 4. Όλοι τα κλείσαν όλα. Τώρα τις ζημιές εμείς που έχουμε, πληρώνουμε όλα, πληρώνουμε όλα. Έχω 20 τόνους αυτές τις μέρες από τις χελώνες, που τα τρώνε οι χελώνες, 20 τόνους. Τα σαλάχια όταν πέσουν τον Αύγουστο και χτυπάνε τις σειρές, έτυχε σειρά 10 τόνους σε 2 μέρες να μην έχει ένα μύδι. Τώρα θα τα ξέρω, αλλά είναι δουλειά του. Αυτά, εδώ οι χελώνες αυτές καρέτα καρέτα. Το τι ζημιά κάνουν είναι άλλο πράγμα. Και φώκες, ε. Σε πήραμε τη θέση αφεντικό. Είναι μία φώκια. Σε πήραμε τη θέση, ε. Όχι, παιδιά, όχι, τώρα κάνουμε εμείς την ελληνική μας. Η φώκια μία είναι και είναι φώκια. Επειδή είμαι πλάτη με τους κυρίους, εσείς είστε από εδώ και αγωνιτή. Εμείς από εδώ. Για τουρίστες. Κι απ' τα δύο. Κάτσε, περίμενε τώρα. Πώς γίνεται αυτό, κάτσε, περίμενε τώρα. Είσαι από την Γερμανία, είσαι και τουρίστες. Ακριβώς, εμείς ζούμε στο εξωτερικό. Α, ποια χώρα. Στη Γερμανία. Είμαι Γερμανία, Βούπερταλ και Ντίσσελντορφ πριν πολλούς μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήρθα για μια εβδομάδα εκεί πέρα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Εμείς είμαστε 45 χρόνια εκεί. Χαίρετε, έρχεται μόνιμα στην Ελλάδα. Είμαστε μόνιμα τώρα, εδώ έχουμε σπίτι, έχουμε. Τα δικαιώματά σας πού είναι. Εδώ φυσικά, πού θα είναι. Δηλαδή, ποια πήρατε σύνταξη από την Γερμανία και ζείτε στην Ελλάδα. Όχι, λάθος. Γι' αυτό το λέω μόνιμα στην Ελλάδα. Ζείτε δηλαδή στη Γερμανία και το καλοκαιρά και όλο το. Είμαστε 2-3 μήνες εδώ. Τότε ζείτε εδώ πέρα, ζείτε στη Γερμανία. Από εδώ πέρα έρχεστε και καλά, κάνετε ως τουρίστες. Ακριβώς. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν θα χωρέσαν μόνιμα στην Ελλάδα. Ακόμα και τώρα που βγήκατε και σύνταξη. Όχι, όχι, δεν θα. Όχι. Πώς μας βλέπουν οι Γερμανοί μας τους Έλληνες. Τώρα πια, μετά από 8-9 χρόνια. Μετά την κρίση. Ναι, γιατί υποτίθεται πως βγήκαμε και τα μονοέλα τώρα. Σαν. Πώς θα το πούμε. Τώρα είσαι Έλληνας, εσύ και πάμε. Φτωχούς Έλληνες, φτωχούς Έλληνες. Ανθρώπους που. Ακόμα και τώρα. Λάιτε, πώς θα το πούμε τώρα. Λάιτε στα ελληνικά. Φαλήρι, σαν φαλυρισμένος. Χρεοκοπημένος, ακριβώς. Σαν χρεοκοπημένος δηλαδή. Μετά από 9 χρόνια. Ακόμη. Έχουν καταλάβει πως έχουν ένα μερίδιο ευθύνης και οι Γερμανοί. Σε αυτό. Αυτοί δεν νομίζω να το έχουν καταλάβει. Πως έχουν ένα μικρό μερίδιο ευθύνης. Όχι, δεν νομίζω. Να σας πω για ποιο λόγο.
διότι δεν τα προβάλλουν αυτά τα πράγματα στην τηλεόραση. Όπως λέμε εδώ, οι Γερμανοί φταίνε, από εκεί λένε οι ίδιοι Έλληνες φταίνε. Κάπου στη μέση πάντως είναι αλήθεια. Λάθος χειρισμός από εμάς. Όπως τρώεις θα κοιμηθείς, λέει μια παρέμβαση. Εδώ, ακριβώς. Έτσι είναι με τους Έλληνες. Όπως τόσα με κοιμηθήκαν. Τώρα την πληρώνει είναι η νεκρή. Είπα, εγώ είμαι. Ποια πόλη παίρνετε? Στη Σφάινφορτ. Πού? Σφάινφορτ. Σφάινφορτ, δεν ξέρω πού είναι αυτό, πού κοντά είναι. Αυτό είναι στη Βαβαρία, στη Βόρεια Βαβαρία. Βόρεια Βαβαρία, εσείς είστε στα κρύα. Σιδροσούλα είστε. Κάπως έτσι, ναι. Πήγα επειδή στο Βούπερτα και κάηκα, είχε 37 βαθμούς όταν πήγα. Είπα θα σοκ, δεν το πίστευα. Λέω η Γερμανία έχει τόσο πολύ ζέστη εδώ πέρα πάνω. Πέρυσι ήταν. Όχι, ναι, πέρυσι. Πέρυσι ήταν καλό το καλοκαίρι. Πολύ καλό. Φούγα πέρα εδώ και κάηκα εκεί πέρα πάνω. Πάνω και κάναμε. Πώς είπατε? Μπανάκια εδώ κάνατε, μπανάκια. Πώς το κάνουμε, κάθε μέρα. Όχι, έχει παντρευόταν. Πήγα, ξέρετε, είχε ένα ελληνικό φεστιβάλ και επειδή πήγε η γυναίκα μου τώρα, τότε κοπέλα μου, λοιπόν. Πήγα και εγώ πάμε μαζί τη βόλτα μια εβδομάδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Σαν, πήγαμε σαν τουρίστες, εντάξει. Και το Ντεσέντο μου άρεσε και το Βούπερταλ μου άρεσε. Αφού το έλεγα τη δικιά μου. Πάρα μείνω μέρες στο Βούπερταλ, λέω. Τι σ' άρεσε στη Γερμανία και τι δεν σ' άρεσε. Στην Γερμανία μου άρεσε πάρα πολύ το πράσινο που έχουν. Έχει πάρα πολύ πράσινο η Γερμανία. Έχει πάρα πολύ πράσινο. Και μου άρεσε πάρα πολύ, ξέρεις κάτι, δεν άκουσα παιδιά κόρνα στον δρόμο. Λοιπόν. Και επίσης παρακολούθησα μία. Στο Βούπερταλ, παρακολούθησα μία ήρεμη ζωή. Στο Βούπερταλ πήγα στο. Εκεί στην πιάτσα που έχει. Στην παραλία. Στην παραλία, πράγμα που έχει μόνο ελληνικά μαγαζιά. Στα ελληνικά. Μπράβο, που μιλούσα μόνο ελληνικά εκεί πέρα. Νόμιζα ότι ήμουν στην Ελλάδα και χάρηκα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μάθει γερμανικά εκεί πέρα για να μιλήσει. Έχει πολλά ελληνικά εκεί πέρα και μάλιστα πάρα πολύ. Λοιπόν, να φύγουμε. Βούπερταλ. Πού? Λεβερκούζεν. Λεβερκούζεν, μάλιστα. Ωραία, πρέπει να φύγω τώρα. Σας χαιρετώ. Καλά να περάσετε, καλά μπαλάκια να κάνετε. Σε ευχαριστώ. Καλά να πέρασες και μας άκουσες. Ναι. Εγώ τα βγάζω όλα δύο γέννηση με το Μαμπαλδί. Να κάνετε τις μπανάκια σας και να πάρετε ωραίες αναμνήσεις να πάρετε στην Γερμανία. Ερώτηση τώρα αδιάκριτη. Η γυναίκα είναι Γερμανίδα ή Ελληνίδα? Ελληνίδα φυσικά. Ελληνίδα εσείς. Δηλαδή μαζί φύγατε από εδώ πέρα, ε? Μαζί βρεθήκαμε εκεί. Μαζί βρεθήκατε εκεί πέρα. Πάντως, μπράβο σου, τίμησες την Ελλάδα. Βρήκες Ελληνίδα και Γερμανίδα. Πως θέλει μια παπούτσια από τον τόπο σου και εσύ είναι παλωμένο. Συγγνώμη λίγο. Αληθεύει πως οι Γερμανίδες. Με αρέσουν οι Γερμανίδες. Αλλά μετά με αποσμήμα, άσχε με, είναι πολύ, έτσι, πολύ ψυχρές. Αληθεύει πως είναι ψυχρές. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Αλίμονο. Το λέω γιατί... Οι Γερμανίδες είναι έτσι ωραίες ψηλές ξαφιές, αλλά μην πω πως άσε είναι πολύ ψυχρές αυτές. Η γυναίκα τι λέει? Τι να πω, δεν ξέρω. Οι γυναίκες δεν υπάρχουν στον κόσμο. Άσε μένα, για λέγε εσύ. Τι να πω, τι θέλεις? Οι Γερμανίδες, οι ψηλές και ξαφιές οι ωραίες είναι λίγο ψυχρές. Αρκετά. Αρκετά, ε. Είναι δηλαδή μαμούχαλες, είναι... Άσο το μαμούχαλες, είναι αρκετά ψυχρές. Ναι. Λοιπόν, εγώ, αλλά θέλω, υπάρχουν και... εγώ θέλω μια χάρη. Θέλω να μου πάρετε αυτόν τον άνθρωπο, έτσι ωραία φωτογραφία και θέλω να το δω. Αλλά πότε θα το δω? Παρασκευή βράδυ στις 10 η ώρα, τέλος. Επειδή αυτός εδώ με κρατάει εδώ, ναι. Αλλιώς θα φεύγα πίσω. Γιατί δεν πήγες? Μπορεί να φύγω για να ξανάρθω. Α, όχι, για μόνιμα λέω να φύγω. Για μόνιμα, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Γιατί πήγες μόνιμα Γερμανία? 50 χρόνια ήμουνα επάνω. Γιατί δεν στέλνω να τα ρε φίλε? Γιατί γνώρισα το παλικάρι. Ένας κεραμπολής δεν υπάρχει. Και ό,τι έβγαλε στη Γερμανία φύγανε, έκανε σφανίσεις φύγανε. Εκεί μετανάστες μην είχαμε. Εντάξει, καλά κάτσε. Εδώ δεν υπάρχει κεραμποτιώτης κανένας. Όλοι είμαστε ξένους. Όλοι είχα... Μην ακούς τι λένε αυτοί. Όλοι υπηρέτησε εδώ και ήρθε στήθηκε εδώ. Εδώ. Και εγώ, κοίταξε ο Πάπα. Και εγώ αν ήμουν Γερμανία και είχα μετά μια σύνταξη πρώτα ο Θεός λοιπόν και δούλευα 40 χρόνια, μετά θα πάει τη σύνταξη στην Γερμανία και θα έχω να μείνω στην Ελλάδα. Αλλά εγώ τι σου λέω, αυτός υπηρέτησε εδώ και έμεινε εδώ και δουλειά άνοιξε εδώ, είναι η Χαβάη, δεν γυναίκα είναι από την γυναίκα, η Χαβάη της Ελλάδος, τέτοιο αμόγλουσα δεν βρίσκεις πουθενά γη σε πολλά μέρη. Βρε Χαβάη βλέπω, κόσμο δεν βλέπω. Κόσμο είχα που θα βάλει. Άστο, όχι παραπάνω κόσμο να μείνει, φτάνει, θα τα χαλάσουν όλα μετά. Αν πες κι άλλος κόσμος εδώ χαλάει. Τώρα λένε αυτοί πως κρινιάζουν, έχουμε δουλειά και δεν έχουμε δουλειά τα μαγαζιά μας. Τι θέλω να έρχεται τώρα και να το παίρνω το πορτοφόλι. Το Μάμπα εκεί δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτή η λέξη, από πού βγαίνει. Το Μάμπα δεν βγαίνει. Όχι, εγώ ξέρω. Πριν το πω εγώ, ξέρετε το Μάμπα δεν που βγαίνει, περίμενε. Πρέπει να πω το Μάμπα τι είναι. Το Μάμπα είναι η Μπάλτισε. Μπράβο, πολύ λάδι με λιτζάνα. Μπράβο, Μπάλτισε. Από ό,τι έχουν πει τη βγάλαμε η Μάμπα
Επειδή είναι μια κουμπί που έχει μέσα τα πάντα. Δηλαδή το φαγητό έχει μέσα τα πάντα. Έχει περιγέρες, έχει τα πάντα μέσα, λάδι. Μπράβο, λοιπόν. Και επειδή και το Ιμάν Μπαλντί έχει μια τέτοια λογική, τα πάντα μέσα έτσι και βγάλουμε την κουμπί. Το ξέρω. Θα πω λέμε το όνομά μου, το ξέρει κανένα. Όλοι με ξέρουν Ιμάν Μπαλντί. Μη γελά, σοβαρά. Λοιπόν, όποιο μου πει το όνομά μου, να μάθετε στο καμένα μάνα. Έτσι, ισχύει, ισχύει. Ψάχνετε για γυναίκες που παντρευόταν, ε! 2010, τον Αλφα. Έκανα και την άφησα τότε. Με δίωξε, μην γελάτε καθόλου. Από τη Ρόδο με δύο ξενοδοχεία και δύο εστιατόρια και με έχει πει κοπέλα. Κατέβα στη Ρόδο, έχεις ένα μήνα από μένα για να μείνεις εκεί πέρα, να γνωριστούμε καλά. Γιατί προσέξτε κάτι. Η εκπομπή έπαιζε τρεις μήνες. Αλλά τα γυρίσματα όλα αυτά, το μπορώ να το πω, γίνανε σε τέσσερις ημέρες. Το πιστεύεις? Έπαιζε τρεις μήνες η εκπομπή, αλλά τα γυρίσματα όλα γίνανε σε τέσσερις ημέρες. Δεν μπορεί να μέσα σε τέσσερις ημέρες να γνωρίζεις μια γυναίκα, προς Θεού τώρα. Και ο Βλάκας δεν πήγα. Έχασα. Άστα τώρα. Και εδώ, γεια σας. Καλά να είστε, γεια σας. Όπα. Επιτέλους και μια κοπελίτσα βλέπω. Μια κοπελίτσα επιτέλους. Πότε έρθεσαι ξανά, σε παρακαλώ. Τώρα το χρόνο θα έρθουν πάλι. Ξέρω, Μούτζουνος είμαι εγώ πάνω. Δεν έπειλε κανείς, ε. Ναι, ναι. Τα κατσία και λέμε. Του Παπαδόπουλου, του Τσαγκάρη που λέγαμε. Ναι, εγώ είμαι ο εγγονός. Εγώ στη Λεκάνη. Να το δω, εδώ. 20 χρόνια. 20 χρόνια κυνηγούσαμε τους Λεκανιώτες. Ξέρω πάρα πολύ. Μάτω. Μια χωνέση, όλοι μου λένε το άλλο, δεν πειράζει, το έχω συνηθίσει πια αυτό. Καλός αφρικός, θυμάμαι με αυτή η Λεκάνη. Ναι. Α, και ξαδέρφια θα βρεθούν. Α, σου είμαστε εδώ πέρα που καταλάβα, ε. Α, Λεκάνη, καθώς Λεκάνη. Να, Λεκάνη, καθώς λοιπόν Λεκάνη είναι. Ωραία, παιδιά, λοιπόν, θα βάλω το ψηφιότητα ξανά, τέλος. Ναι, τεμένο, Λεκάνη, καθώς. Πατσουλίδης. Τα κατσία. Πατσβάντης. Πατσβάντης. Ποια γρεβενά δεν μ' αρέσει καθόλου. Αλήθεια είναι αυτή, παιδιά. Θα σας χαιρετώ, γεια σας. Άντε πάμε, ρε Κώστα. Εμέτερον. Αγαπητοί μου φίλοι του Ιμάν Μπαλντί, φυσικά βρέθηκε σε ένα από τους πιο γνωστούς προορισμούς καλοκαιρινούς και όχι μόνο. Στον ομό Καβάλα, στην Κέραμο, ότι κάθε χρόνο ερχόμαστε, κάθε χρόνο πηγαίνουμε σε σημεία που ιδίως το καλοκαίρι που έχουν κόσμο. Αν και φέτος η Κεραμωτή θα έλεγα πως επικρατεί μια νεκρική πάσα σιγή και βρισκόμαστε σχεδόν στις 10 του μηνός. Η Ιμάν Μπαλντί κάθε εβδομάδα σε μια νέα περιοχή, γιατί πάντα με τα δικά σας τα μάτια, τα δικά σας τα λόγια και τα δικά σας τα αυτιά ακούμε, βλέπουμε, μιλάμε και μαθαίνουμε την κάθε περιοχή. Η Ιμάν Μπαλντί, το επόμενο επεισόδιο θα βρισκόμαστε σε εσάς.